Πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους. Απασχολεί εσάς βέβαια, το οποίο έχει να κάνει με τον Κηφισό και την κίνηση. No. Όπου γίνεται χαμός κάθε μέρα και προχθές είχε, διάβαζα, είχε ένα τροχαίο με αποτέλεσμα να κλείσει όλος ο Κηφισός. Με τις ώρες. Το μποτιλιάρισμα είναι, δηλαδή περνάς το ποτάμι και εγώ πέρασα σταθερή το ποτάμι, αξία, παιδιά. Σταθερή αξία το ποτιλιάρισμα. Παιδιά, πέρασα το ποτάμι Παρασκευή απόγευμα. 4 η ώρα, τι ώρα. Αν δεν ξέρεις πότε θα μπεις στο ποτάμι, καλύτερα να μην μπεις. Φίλε, να σου πω κάτι. Έκανα, για να φτάσω πάνω στον Άγιο Στέφανο, έκανα 1,5 ώρα. Από κάτω, εγώ μένω νότια. Από κάτω, ρε παιδί μου, από την αρχή 1,5 ώρα. Πάμε να δούμε το Φάνη τον Καραμπατζάκη, να μας δώσει πληροφορίες και θα συνδεθούμε και στη συνέχεια και με τον κύριο Θανάση Τσιάνο, που είναι Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, να μας δώσει μια εξήγηση του φαινομένου. Καλημέρα σε όλους. Έλα, Φάνη μου, τι γίνεται. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα από τη Κηφισό. Κατάλληλους την λεωφόρο Μαρτυρίου. Διότι εδώ μαρτυρούν κάθε μέρα περίπου 400.000 συνολικά είναι τα οχήματα τα οποία εξυπηρετούνται ημερησίως. Αρκετές χιλιάδες βλέπουμε ήδη. Βρισκόμαστε στη Νέα Φιλαδέλφεια, στη γέφυρα Βριούλων. Βλέπετε το ρεύμα προς Αθήνα. Από εδώ ξεκινά η κίνηση. Προοδευτικά από τις 6 το πρωί αυξάνεται η κυκλοφορία των οχημάτων. Για να φτάσει κάποιος στον Πειραιά αυτή τη στιγμή χρειάζεται περίπου 3 τέταρτα. Και δεν είμαστε στο πικ ακόμα. Δεν είμαστε στο μέγιστο του φαινομένου αυτού. Καθημερινά σε ώρες αιχμής για να φτάσει κάποιος στον Πειραιά από την Αττική Οδό μπορεί να χρειαστεί πάνω από μία ώρα, ενώ χωρίς κίνηση η διαδρομή αυτή είναι 15 λεπτά. Πρόσφατα η τροχέα πήρε κάποια μέτρα, δηλαδή οι συγκοινωνιολόγοι, όπως θα μας πει και ο κύριος Τσιάνος, αναφέρουν ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται ακινητοποιημένα αυτοκίνητα είτε από βλάβες, είτε από έλλειψη καυσίμων, είτε από τροχέα. Έχει ενεργοποιήσει η τροχέα κάποιους γερανούς, αλλά δεν φαίνεται να λύνουν το πρόβλημα. Την Κυριακή, όπως είπατε, είχαμε πάλι ένα τροχαίο, είχαμε αρκετά τροχαία, ήταν πάνω από ένα, και χρειαζόντουσαν έως και 3 ώρες να φτάσουν οι οδηγοί στον προορισμό τους. Λοιπόν, είναι μεγάλο το είναι πρόβλημα. Πρόβλημα. Θα μας πει ο κύριος Τσιάνος τώρα, Φάνη, αν αυτό, ποιος είναι ο τρόπος και αν υπάρχει επιδείνωση, κύριε Τσιάνο, τα τελευταία χρόνια. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όπως είπε και ο κύριος Καραμπατζάκης, την Κυριακή που είχε γίνει ένα τροχαίο με την εμπλοκή 2-3 οχημάτων, μία διαδρομή η οποία γινόταν μέσα σε 15 λεπτά, μπορεί να έκανε και μέχρι 2 ώρες να γίνει. Και μιλάμε κάθε για μέρα γίνεται τροχαία. Κάθε μέρα. Είναι, μιλάμε για την Κυριακή που δεν είχε όμως κυκλοφοριακούς φόρους. Α, ναι, σωστά. Άρα, το πρώτο το οποίο θα πρέπει να κάνει η πολιτεία είναι η άμεση απόκριση όσο αφορά τα τροχαία συμβάντα, τα οποία, όπως είπατε και εσείς, κύριε Καμπουράκη, είναι σχεδόν καθημερινά. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα έχει. Είναι σχεδόν καθημερινά. Και πήρε κάποια μέτρα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτά. Θα πρέπει να γίνουν ακόμα πιο εντατικά. Και θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις πολιτικές που ακολουθούμε και στα έργα στους αυτοκινητοδρόμους που λειτουργούν με παραχώρηση. Δηλαδή, όπως και στην Αττική Οδό, για παράδειγμα, θα πρέπει να υπάρχει μία τροχέα Κηφισού. Άρα θα πρέπει να ιδρυθεί η τροχέα Κηφισού, η οποία θα είναι αποκλειστικά για αυτό το τμήμα. Θα πρέπει να ιδρυθεί οδική βοήθεια Κηφισού, όπως και στην Αττική Οδό, η οποία έχει διάφορες πλατφόρμες για να μπορούν να απομακρύνουν γρήγορα τα οχήματα, και να υπάρχει πιθανότητα και πυροσβεστικό σταθμός Κηφισού. Ναι, το καταλαβαίνω για την απόκριση, αλλά να ρωτήσω κάτι. Καταρχήν, δεν μου απαντήσατε. Είναι αυξημένο το πρόβλημα τα τελευταία χρόνια ή νομίζω λάθος εγώ? Τα τελευταία χρόνια είναι αυξημένο το πρόβλημα, έχουν αυξηθεί οι μετακινήσεις και οι μετακινήσεις θα συνεχίζουν και θα αυξάνονται. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη κύριε Τσιάνο, εσείς πιστεύετε ότι είναι θέμα μόνο αστυνόμευσης? Να έχουμε μια τροχέα, να έχουμε γερανούς γρήγορα, ναι. Να έχουμε πυροσβεστική άγκα ή αν πάρει κανένα φωτιά, είναι θέμα αστυνόμευσης μόνο? Νομίζω ότι η αστυνόμευση είναι κομμάτι του προβλήματος. Θα σας πω. Η αστυνόμευση και η διαχείριση της συμφόρησης αφορά τα έκτατα συμβάντα. Ναι, στις τυπικές καθυστερήσεις τις οποίες ζούμε, δηλαδή το τέταρτο το οποίο γίνεται μισάωρο στην διαδρομή μας, δεν πρόκειται να μειωθεί
από την παρουσία της φτωχίας ή από την άμεση αυτό. Τι χρειάζεται για να γίνει αυτό? Ναι. Πρώτον, επειδή αυτό συμβαίνει και σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, αυξάνονται οι μετακινήσεις, όσο υποβαθμίζονται τα μέσα μαζικής μεταφοράς και δεν υπάρχει και να υπάρχει σωστή εναλλακτική, έτσι ώστε ο πολίτης να χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς έναντι του αυτοκινήτου, τότε θα παίρνει το αυτοκίνητο και θα φορτίζεται και φυσό. Το άλλο το οποίο έχει συμβεί και στο οποίο είχαμε προειδοποιήσει και εμείς σαν Σύλλογος Γεωλόγων ήδη από τις αρχές του 2010, είναι ότι τώρα οι κυκλοφοριακοί φόρτοι λόγω οικονομικής κρίσης έχουν μειωθεί. Μετά ήρθε ο COVID, μειωθήκανε κατά περιόδους αρκετά οι κυκλοφοριακοί φόρτοι. Είχαμε προειδοποιήσει ότι αυτό είναι προσωρινό και θα πρέπει η πολιτεία να πάρει μέτρα τα οποία Ναι, η πρόταση ποια είναι, κύριε Τσιάνο, πέστε μας. Ποια είναι η πρόταση, γιατί... Άλλος δρόμος μπορεί να γίνει. Η πολιτεία πρέπει να κινηθεί σε τρεις άξονες. Το ένα είναι η διαχείριση συμφόρησης... τροχέα Αττικής, τροχέα Κηφισού, ωραία. Το άλλο είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας από τις εταιρείες παραχώρησης στην περιφέρεια για το πώς διαχειριζόμαστε έναν αυτοκινητόδρομο αστικό, έτσι ώστε να ληφθούν όλα τα κατάλληλα. Δηλαδή να μάθει, ας πούμε, η περιφέρεια που διαχειρίζεται τον Κηφισό, τι κάνει η Αττική Οδός και δεν φρακάρει, ας πούμε. Ας το πω εγώ, έχει διόδια και περνάει λιγότερος κόσμος. Υπάρχει μεγάλη εμπειρία από τις εταιρείες παραχώρησης, η οποία πρέπει να μεταφερθεί. Να πάρθουν μέτρα για την αύξηση του επίπεδου σιωδικής ασφάλειας. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ασφάλεια, λιγότερα ατυχήματα, λιγότερες καθυστερήσεις. Δεν είναι μόνο τα ατυχήματα πάντως, κύριε Τσιάνο. Δηλαδή, σας είπα την Παρασκευή, το απόγευμα μπορεί να φεύγει κόσμος. Τέσσερις ώρα από το Φάληρο μέχρι τον Άγιο Στέφανο, μία μισή ώρα. Μία μισή ώρα. Είναι πολλά τα αυτοκίνητα. Είναι πολλά τα αυτοκίνητα. Είναι πολλά και είναι και πολλά και τα βαρέα οχήματα. Άλλος δρόμος υπάρχει πιθανότητα να γίνει. Ο δεύτερος άξονας που θα πρέπει η πολιτεία να δώσει βάση μετά τη διαχείριση της συμφόρησης είναι νέα οδικά έργα. Τα νέα οδικά έργα έχουν δρομολογηθεί ήδη. Η επέκταση λεωφόρου Κύμης και η επέκταση δυτικής περιφερειακής σε Γάλλιο, που κατά έναν τρόπο θα προσυμφορήσει την λεωφόρο Κηφισού. Αυτός όμως ο άξονας, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός και ο οποίος θα πρέπει να δρομολογηθεί άμεσα, είναι η δημιουργία άξονα αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα-Στίβα, που θα αποφορτήσει σημαντικά την κίνηση του αέρα. Αυτό που αναμείπαιρνα να πούμε. Αμπράβο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μειώσει λοιπόν το ταξιδιού από τη Λαμία προς Πελοπόννησο, Πειραιά και Ελευσίνα και ουσιαστικά θα αλλάξει το χάρτη των μετακινήσεων στην αυτό Αττική. Ναι. Λοιπόν. Αυτό τώρα έπρεπε να έχει γίνει χτες. Καταρχάς, γιατί θα δώσει μία δεύτερη πύλη προς την Αττική. Αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να έχουμε μόνο μία πύλη. Άμα κοπεί, ας πούμε, η πρώτη πύλη, υπάρχει. Τελείωσε, φράκαρε. Λοιπόν, αλλά όμως να πούμε και τον τελευταίο άξονα, ο οποίος είναι και ο πιο σημαντικός, η αναβάθμιση δημόσιας αστικής συγκοινωνίας. Και αυτό γιατί? Γιατί ακόμα και τον άξονα Ελευσίνα-Στίβα να δημιουργήσουμε, αν δεν αναβαθμίσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς έτσι ώστε να εξυπηρετήσουμε γρήγορα και ποιοτικά και οικονομικά τους μετακινούμενους, τότε επειδή η κυκλοφορία θα ισορροπήσει πάλι στον κορεσμό, θα έχουμε καθυστερήσεις χωρίς να έχουμε την ποιότητα των μετακινήσεων και τις εναλλακτικές. Πάντως για άμεση επίλυση δεν το βλέπω. Άρα να οπλιστούμε με υπομονή, όπως καταλαβαίνω. Μάλιστα. Λοιπόν, ενδιαφέροντα. Αυτό είναι το θέμα. Ευχαριστούμε. Θεωρούμε ότι θα είναι και χειρότερα τα επόμενα. Α, αισιόδοξο σας βλέπω, κύριε Τσιάνο. Αν δεν ληφθούν για τα μέσα μαζικής μεταφοράς μέτρα αναβάθμισης τους, όπως η γραμμή 1 του μετρό, δηλαδή του ηλεκτρικού, θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσιάνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά.